Χαίρετε! Γεια! Με βλέπετε ότι γελάω κάπως πονηρά στο εξώφυλλο του βίντεο, γιατί είναι ένα θέμα που απασχολεί πολλές από εμάς, νομίζω. Ζήλια για κολλητή και στην περίπτωση αυτή για ωραιότερη κολλητή. Έχω δύο γυναίκες που μου έχουν γράψει. Η πρώτη φίλη μου ζήτησε να κάνω ένα βίντεο για τη ζήλια που μπορεί να νιώσουμε για μια κολλητή. Της έστειλε εγώ το βίντεο με τίτλο «Φιλία μεταξύ γυναικών και ζήλια» από το playlist «Εσόψυχα», το podcast που κάναμε τις εκπομπές στο ραδιόφωνο με τη Βάσο Μπελεγκάρη, και μου έγραψε: «Όχι βρε Θέκλα μου, δεν αναφέρομαι σε αυτό, να είσαι καλά που το πάντως που το έστειλες, αναφέρομαι στη ζήλια που μπορεί εμείς να νιώσουμε για τη φίλη μας, για όταν για παράδειγμα κάποιος που μας αρέσει προτιμήσει αυτήν. Στην ουσία κάποιος μου άρεσε και αυτός έδειξε προτίμηση στην κολλητή μου. Η κολλητή μου δεν ήξερε τη δική μου θέση. Δεν έχει έτσι κι αλλιώς οριμάσει ακόμη, δηλαδή δεν ήσουν ερωτευμένη με αυτό και να ξέρει φίλης ότι «Α, εγώ θέλω αυτόν». Δεν είναι ότι πήρε θέση ακριβώς, απλά μου είπε ότι της αρέσει και προφανώς κολακεύτηκε. Εγώ ζήλεψα τη φίλη μου και αισθάνθηκα παραγκονισμένη. Και τη ρώτησα «Τι έκανες, της είπες κάτι?» Της το εξέφρασα, γιατί δόξα τω Θεώ έχουμε καλή και ειλικρινή σχέση και το εκτίμησε. Δεν έχει προχωρήσει καμία μαζί του, ούτε σε επίπεδο επικοινωνίας. Απλώς δεν μου άρεσε το συναίσθημα. Πόσο μάλλον προς έναν άνθρωπο που αγαπώ». Πάρα πολύ ωραίο αυτό. Πάρα πολύ ωραίο αυτό. Αγαπάς τη φίλη σου. Την ονομάζεις κολλητή σου, που σημαίνει ότι τη θεωρείς πολύ ξεχωριστή σου φίλη. Βλέπεις εσύ κάποιον, σου αρέσει αυτός ο κάποιος, και αυτός ο κάποιος αντί να φλερτάρει εσένα, πάει και φλερτάρει την κολλητή σου. Και εκεί πέρα περιπλέκονται τα πράγματα. Η κολλητή σου δεν ξέρει ότι εσύ γουστάρεις αυτόν τον τύπο. Σου το λέει «Α, με έχει φλερτάρει ο τάδε και νιώθηκε κολακευμένη». Όλες οι γυναίκες νιώθουμε κολακευμένες όταν μας φλερτάρει ένας άνδρας που μπορεί να μην είμαστε ερωτευμένες μαζί του, να μας φαίνεται καλή περίπτωση. Και όλοι οι άνδρες προφανώς νιώθουν κολακευμένοι όταν τους φλερτάρει μια γυναίκα που πάλι μπορεί να μην είναι ερωτευμένη μαζί της, αλλά να τους αρέσει αυτή η γυναίκα, εμφανισιακά τουλάχιστον. Σου το λέει η φίλη σου και εσύ νιώθεις ζήλια και παραγκονισμένη. Και ο λόγος που μου έστειλες το μήνυμα είναι γιατί δεν σου άρεσε το συναίσθημα που ένιωσες για έναν άνθρωπο που αγαπάς, για τη φίλη σου. Εμένα αυτό που μου αρέσει στη δική σου την υπόθεση είναι ότι έχετε ανοιχτή αγαπητική επικοινωνία με τη φίλη σου και μπορείτε να λέτε η μια στην άλλη τι σας συμβαίνει, και το γεγονός ότι το συζητήσατε και το ξεκαθαρίσατε έσωσε τη φιλία σας. Επίσης η φίλη σου λειτουργήσε πολύ φιλικά. Τι εννοώ? Λειτουργήσε με εντιμότητα προς εσένα. Από τη στιγμή που δεν είχε οτιδήποτε προηγούμενο με αυτόν τον άνθρωπο, αυτός ο άνθρωπος τη φλέρταρε, σου το είπε και εσύ είχες την ειλικρίνεια και την εντιμότητα και το θάρρος να της πεις «Ξέρεις, μου άρεσε εμένα αυτός από προηγουμένος», το γεγονός ότι δεν προχώρησε μαζί του δείχνει ότι σέβεται τη φιλία σας. Γιατί και αυτήν ήταν ένας άγνωστος που απλώς τη φλέρταρε. Και γενικά θεωρώ ότι τις φιλίες μας πρέπει να τις έχουμε ψηλά. Είναι πολύ σημαντικές οι φιλίες μας. Οι φιλίες μας με ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι συγγενείς μας, αλλά είναι συγγενείς που επιλέγουμε. Αυτό το κλισέ που λέμε τόσες πολλές φορές, ότι οι συγγενείς είναι οι φίλοι που δεν επιλέγουμε και οι φίλοι είναι οι συγγενείς που επιλέγουμε. Και ένας άνθρωπος που σέβεται τους φίλους του, σέβεται και τον εαυτό του και έχει καλύτερη ποιότητα ζωής. Στενοχωριέμαι πάρα πολύ να ακούω για φίλους ή λεγόμενους φίλους, για φίλες ή λεγόμενες φίλες, οι οποίοι ή οι οποίες άμα ακούσουν ότι ένα πρόσωπο που τους φλερτάρει ενδιαφέρει τον φίλο τους ή τη φίλη τους, μπορεί να νιώσουν περισσότερη κινητοποίηση για να προχωρήσουν να κάνουν σχέση μαζί του και χωρίς να τον την γουστάρουν, παρά να κάνουν μπίσου. Δηλαδή, αν η φίλη σου δεν ήταν καλή φίλη και σε φθονούσε, με το που θα της έλεγες ότι «Ξέρεις, εγώ αυτόν τον τύπο το γουστάρω», αυτή θα προχωρούσε στο να κάνει κάτι μαζί του, έστω και αν δεν το γούσταρε. Άρα η φίλη σου είναι καλή φίλη, είναι, σε αγαπάει και δεν είναι φθονερή. Έχουμε μιλήσει και σε άλλα βίντεο για τη διαφορά μεταξύ ζήλιας και φθόνου. Ζήλια είναι να θέλω κάτι που δεν έχω και να θέλω να το είχα. Για παράδειγμα, ζήλεψες που η φίλη σου φάνηκε ελκυστική στα μάτια του ανδρός που σου άρεσε σένα. Θα ήθελες να φανείς εσύ ελκυστική στα μάτια του. Αυτό το συναίσθημα που ένιωσες δεν δεικνύει κακία εκ μέρους σου. Δεν είναι ένδειξη κακίας, είναι ένδειξη ανθρωπιάς, ότι είσαι άνθρωπος δηλαδή.
Είναι ανθρώπινο και φυσιολογικό να ζηλεύουμε σε ένα τέτοιο πλαίσιο. Φθονερό θα ήταν εάν εσύ προσπαθούσες να κάνεις ζημιά στη φίλη σου επειδή την προτίμησε ο άνδρας που σου άρεσε εσένα. Φθονερό θα ήταν αν η φίλη σου προχωρούσε στο να σε πληγώσει με το να προχωρήσει να μιλάει και να φλιρτάρει με τον τύπο εκείνο που στην ουσία δεν της άρεσε, αλλά να το έκανε λόγω του ότι σου άρεσε εσένα. Και πάμε στη δεύτερη επιστολή και θα επιστρέψω στη ζήλια και για να πω ξανά ότι δεν είναι ένα αρνητικό συνέστημα, δεν είναι ένδειξη κακίας η ζήλια, είναι ένα συνέστημα που το νιώθουμε σαν ένα τσιμπηματάκι και άμα το αφήσουμε να περάσει, άμα δεν εμείνουμε σε αυτό και αν κάνουμε πράξεις για να το διαλευκάνουμε και να διευκρινίσουμε την κατάσταση όπως έκανες εσύ με τη φίλη σου, μπορεί να μας φανεί και χρήσιμο και να δέσει περισσότερο τη φιλία μας. Όπως εσάς αυτό το περιστατικό πιστεύω ότι θα δέσει περισσότερο τη φιλία σας. Αυτό το περιστατικό της έντιμης και υγιούς επικοινωνίας που έφερε ένα θετικό αποτέλεσμα. Πάμε τώρα σε μια άλλη φίλη, η οποία μου έχει γράψει ότι νιώθει άσχημα με μια φίλη της. Η οποία λέει κάθε φορά που βγαίνει έξω μαζί της νιώθει άσχημα που η φίλη της είναι πιο αδύνατη από αυτήν, έχει πιο καλογυμνασμένο σώμα και έχει μια εμφάνιση η οποία είναι πιο αποδεκτή κοινωνικά. Και τη ρωτάω τι νιώθεις ακριβώς. Μου λέει νιώθω ζήλια και δεν μ' αρέσει αυτό. Όταν βγαίνω έξω μαζί της νιώθω παράξενα. Με άλλες μου φίλες περνώ τέλεια. Με τη συγκεκριμένη, ναι την αγαπώ πολύ, αλλά νιώθω παράξενα. Αποφεύγω να βγαίνω μαζί της γιατί μου βγάζει κάτι σαν ντίβα. Και της λέω πες μου τι εννοείς και μου γράφει τραβά τα βλέμματα όλα, νιώθω να μην υπάρχω. Δεν ξέρω αν έχω φυλάξει και άλλο κομμάτι αυτής της ομιλίας. Μου φαίνεται ότι κάτι λείπει. Δεν έχω φυλάξει κάτι άλλο. Φαίνεται από αυτά που γράφει η φίλη ότι η φιλενάδα της αυτή είναι πολύ ελκυστική και γράφει ότι σου βγάζει κάτι, μου έγραψες ότι σου βγάζει κάτι σαν ντίβα. Ντίβα σημαίνει θεά στα λατινικά, στα ιταλικά. Μπορεί μια γυναίκα να μην το παίζει ντίβα, αλλά να είναι ντίβα. Δηλαδή μπορεί να μην προσποιείται ότι είναι σπουδαία, αλλά όντως να έχει ένα ερωτισμό που να είναι ελκυστικός. Το να τραβάει μια γυναίκα όλα τα βλέμματα δεν είναι απαραίτητα δικό της θέμα. Δεν το προκαλεί απαραίτητα η ίδια. Δηλαδή είναι διαφορετικό μια γυναίκα να επιδιώκει να τραβάει τα βλέμματα, δηλαδή να λειτουργεί με έναν τρόπο προκλητικό, να ρίχνει αυτή βλέμματα προηγουμένως ώστε να προσκαλεί και τους άλλους να τις, και τα άλλα πρόσωπα, τα ενδιαφερόμενα, τον ενδιαφερόμενο φίλο να την κοιτάξουν, οι άντρες, οι γυναίκες. Μπορεί όμως να είναι όντως μία γυναίκα η οποία να έχει ένα ερωτισμό, ρε παιδί μου, που να μην φταίει αυτό. Να τον έχει φέρει μέσα στα γονιδιά της, ξέρετε. Έχει και κόσμο γεννιέται σε έξι. Και όποιος αντέξει. Προφανώς εσύ δεν αντέχεις που η φίλη σου είναι σε έξι. Άρα για να μην ταλαιπωρείσαι, μην βγαίνεις μαζί της. Δεν φταίει όμως απαραίτητος η ίδια. Κάνε λίγο την αυτοκριτική σου. Και δες, μην τυχόν έχεις κάποια δικά σου θέματα. Και θα εξηγήσω τι εννοώ. Θα σου πω μια δικιά μου ιστορία. Ήτανε πριν πολλά χρόνια. Πριν 2 δεκαετίες περίπου. Έκανα παρέα με μια κοπέλα την οποία δεν την αγαπούσα. Δεν ήμουνα πραγματική φίλη για αυτήν. Τη ζήλευα. Ναι, και οι ψυχολόγοι είναι άνθρωποι και ναι, και οι ψυχολόγοι μπορεί να ζηλεύουν. Ήταν και είναι μια πολύ ωραία γυναίκα. Μια γυναίκα η οποία το έχει. Είναι σεξι. Ενώ έχει μια εμφάνιση
Δεν είναι η κλασική εμφάνιση της σεξι γυναίκας ή της μοιραίας γυναίκας. Έχει κάτι τραβηχτικό επάνω της. Εγώ έκανα παρέα με αυτή την κοπέλα σε μια φάση που δεν το είχα πολύ επιλέξει συνειδητά. Ήταν μια συνθήκη στην οποία βρεθήκαμε στο ίδιο περιβάλλον. Ήρθαν έτσι τα πράγματα που ήθελε και αυτή η παρέα, ήθελα και εγώ παρέα και έκανα παρέα χωρίς να επιλέξω συνειδητά, ναι, φίλοι μου. Συγχωρέστε με, ήμουνα και πολύ νεότερη. Σχεδόν 2 δεκαετίες νεότερη. Και βγαίναμε έξω με αυτή την κοπέλα. Και όντως τραβούσε όλα τα βλέμματα. Και όντως εγώ ζήλευα. Ζήλευα. Γιατί είχα χαμηλή αυτοεκτίμηση. Γιατί ένιωθα ότι εγώ ήμουν κοντή και παχιά και άσχημη. Κοντή ήμουνα. Παχιά ήμουνα, όχι τόσο όσο είμαι τώρα. Άσχημη νόμιζα πως ήμουνα, δεν ήμουν άσχημη. Είχα χαμηλή αυτοεκτίμηση όμως. Και προφανώς ζήλευα την κοπέλα αυτή, η οποία δεν είχε θέματα αυτοεκτίμησης, είχε όμως άλλα θέματα. Και εγώ ως φίλη της όφιλα να τη συμπονέσω και να της δείξω την αγάπη μου παρά να τη ζηλεύω. Δεν της έκανα κάτι κακό, δεν της σαμπόταρα κάποια γνωριμία της, ούτε της έχω βγάλει κακία, όμως εγώ ήδη εκ των υστέρων τόσα χρόνια μετά νιώθω ενοχές, που τότε δεν ήμουν καλή φίλη, γιατί υπερίσχε το κομπλεξιλίκι μέσα μου και η αίσθηση ότι εγώ δεν είμαι τόσο ωραία γυναίκα, εγώ δεν είμαι τόσο όμορφη, δεν είμαι τόσο ελκυστική, δεν έχω αυτό το κάτι. Αυτό το κάτι που λέει και η Γαρμπή το τραγούδι. Όλοι οι τραγούδια σας λέω τελευταίως. Αυτό το κάτι που θέλω που λέει και η Γαρμπή. Ή αυτό το κάτι που θέλω. Και ζήλευα που την φλέρταραν οι άνδρες και μάλιστα ήταν και άνδρες που εγώ δεν θα έκανα σχέση μαζί τους αν με φλέρταραν εμένα, αλλά τόσο χαζή ήμουνα που ζήλευα και δεν ήμουνα καλή φίλη ώστε να την στηρίξω συναισθηματικά στις δικές της δυσκολίες, η οποία αυτή φίλη μου, όσο όμορφη και να είναι, όσο σεξι και εντυπωσιακή γυναίκα και να είναι, είχε τα δικά της προβλήματα. Είχε τις δικές της δυσκολίες. Είχε τους δικούς της εσωτερικούς πόνους. Και είναι μια πολύ βλακώδης αντίληψη που έχουμε. Και βάζω και τον αυτό μέσα γιατί το είχα βιώσει τότε. Μια πολύ βλακώδης αντίληψη που έχουμε ότι αν κάποιος είναι όμορφος ή αν είναι σεξι, αν είναι ελκυστικός, ότι αν κάποια έχει αυτό το κάτι, ότι είναι και ευτυχής. Να μάθουμε να βλέπουν τους ανθρώπους πέρα από την ετικέτα τους και πέρα από την εξωτερική τους εμφάνιση. Με γεια της, με χαρά της της κοπέλας που είναι σεξι. Μακάρι να είναι όλες οι γυναίκες του κόσμου, όλες οι γυναίκες του κόσμου, όλοι οι άνδρες του κόσμου να είναι σεξι, να είναι ελκυστικές, να είναι ελκυστικοί, να περνάει μπογιά τους, να είναι... Μακάρι. Δεν είναι κακό πράγμα. Δεν φταίει ένα πλάσμα αν έχει γεννηθεί με κάποια γονίδια που του δίνουν μια ωραία εξωτερική εμφάνιση, πιο ελκυστική από άλλες εξωτερικές εμφανίσεις. Δεν φταίει. Αυτό το πλάσμα εξακολουθεί να είναι πλάσμα. Εξακολουθεί να έχει συναισθήματα. Εξακολουθεί να έχει ψυχή. Εξακολουθεί να έχει καρδιά. Εξακολουθεί να έχει πόνο μέσα του. Εξακολουθεί να έχει προβλήματα. Δεν σημαίνει ότι άμα κάποιος είναι όμορφος, τέλος πάντων εξωτερικά εμφανίσιμος και ελκυστικός προς το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού, ότι δεν έχει προβλήματα και είναι βασίλισσα και είναι βασιλιάς και είναι πριγκίπισσα και είναι πρίγκιπας. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό το πράγμα. Και επίσης, εν και θέλουμε τον κόσμο όλο για να είμαστε ευτυχισμένοι. Πες ότι είμαστε σε μια φάση που θέλουμε σύντροφο. Εγώ τότε ήμουνα σε μια φάση που ήμουν πολύ μόνη. Τα μετά το πρώτο μου διαζύγιο, ήμουνα πολύ καιρό μόνη. Ήμουνα σε μια φάση που ήμουνα, έψαχνα την ευτυχία, όχι μέσα μου, εκτός. Οπότε είχα την βλακώδη εντύπωση στο μυαλό μου ότι αν ερωτευτώ με ανταπόκριση θα είμαι ευτυχής. Ρωτεύτηκα μετά με ανταπόκριση, δεν ήμουν ευτυχής. Χωρίς να σημαίνει ότι δεν πρέπει να ερωτευόμαστε, εντάξει. Αλλά λέει, αυτό δεν είναι πανάκια ο έρωτας. Δεν είναι άμα ερωτευτώ και άμα είμαι ποθητή και άμα με θέλουν και άμα τους θέλω. Και... Πόσοι άνθρωποι είναι μέσα σε παθιασμένες ερωτικές σχέσεις ή πολύ καλές ερωτικές σχέσεις και είναι δυστυχισμένοι γιατί έχουν κατάθλιψη, γιατί έχουν κάποιο θέμα υγείας ή οτιδήποτε άλλο. Άρα, ας βλέπουμε όλους τους ανθρώπους για αυτό που είναι άνθρωποι, ψυχούλες, ο καθένας έχει τη δικιά του ψυχή, να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν χρειαζόμαστε να έχουμε πολλούς συντρόφους ή πολλούς θαυμαστές. Έναν θέλουμε.
πες ότι μας έχει κολλήσει στον εγκέφαλο, ότι πρέπει οπωσδήποτε να ερωτευτώ, πρέπει οπωσδήποτε να έχω ερωτική αγάπη στη ζωή μου για να είμαι καλά. Έναν άντρα θέλεις, κόρη μου, μια γυναίκα. Κάναμε και το βίντεο προχθές για την πολυσυντροφικότητα και είδαμε πόσο κουραστικό είναι να έχεις περισσότερους. Άρα αφού έναν ή μίαν χρειάζεσαι, τι σε κόφτει, τι σε νοιάζει, αν τη φίλη σου τη φλερτάρουν 10. Και σένα δεν σε φλερτάρει κανείς εκείνη την ώρα που έχεις βγει στον παράγκι έξω μαζί της. Έχεις πάει στο κλαμπ έξω μαζί της. Ο έρωτας δεν ξέρεις από πού θα σου έρθει. Μπορεί να σου έρθει από εκεί που δεν. Συνήθως έρχεται από εκεί που δεν τον περιμένεις και σε βαράει κατά κούτελα. Ξαναλέω, η ζήλια είναι φυσιολογική, είναι πολύ φυσιολογική. Όμως δεν είναι καλή ιδέα να τη δίνουμε πολύ σημασία, να ασχολούμαστε υπερβολικά με αυτήν και να είμαστε και φθονεροί. Καλό βράδυ. Φιλιά. Yeah.